και σε πολύ μεγάλες προκλήσεις συνολικά στην Ευρώπη, αλλά γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε μερικές μέρες μετά την διάσκεψη της Ρώμης, η οποία επαναβεβαιώνει το ενδιαφέρον μας και το συμφέρον μας να διασφαλίσουμε την ενότητα στην Ευρώπη και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών μας. Εξ αυτού του λόγου είναι ζωτικής σημασίας να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις, να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ενότητα στην ευρύτερη περιοχή και να επιχειρήσουμε να ξεπεράσουμε όλους εκείνους που θέτουν, που προσπαθούν να θέσουν εμπόδια σε αυτήν την πορεία και για να διατηρήσουμε την οικονομική κρίση πίσω μας πλέον, αλλά φυσικά και να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα στο πλαίσιο των σημαντικών συμφωνιών που όλοι μαζί συλλογικά λάβαμε όσον αφορά την κρίση των προσφύγων, τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, η οποία όλοι γνωρίζουμε ότι είναι εύθραυστη, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να την διατηρήσουμε και να την εφαρμόζουμε. Και φυσικά έχουμε και την πρόκληση της ανάδυσης του ακροδεξιού λαϊκισμού, των ακροδεξιών δυνάμεων λαϊκιστικών στην Ευρώπη. Εξ αυτού του λόγου πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε, να επικοινωνούμε και να αποφασίσουμε ποια είναι, να θέσουμε προτεραιότητες όσον αφορά το τι θα κάνουμε, και πιστεύω ότι οι προσπάθειές σας είναι πολύ σημαντικές προς αυτή την κατεύθυνση και είμαι πεπισμένος ότι εσείς ως πρόεδρος αλλά και όλα τα κράτη-μέλη θα επομιστούν τις ευθύνες τους για να διατηρήσουν ενωμένη και ασφαλή την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Αλέξη Τσίπρα. Ήρθα εδώ ως φίλος, όπως το γνωρίζετε. Η Ελλάδα και η Αθήνα είναι σαν το δεύτερο σπίτι μου και δεν είναι απλά ένα σλόγγαν, είναι μια αλήθεια. Για πολλούς λόγους, για ιστορικούς λόγους, για συναισθηματικούς λόγους και για μένα, η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της θητείας σας και κατά τη διάρκεια όλων αυτών των δύσκολων και απαιτητικών χρόνων για όλη την Ευρώπη είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για την αλληλεγγύη. Ξέρω πόσο δύσκολο ήταν για εσάς ως Πρωθυπουργού και φυσικά για τους Έλληνες πολίτες. Και ξέρω σχεδόν τα πάντα όσον αφορά τις θυσίες σας και την αποφασιστικότητά σας. Σας ευχαριστώ πολύ ξανά για τις προσπάθειές σας και είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα θα ξεκινήσουμε τις συζητήσεις μας με μια λίγο καλύτερη διάθεση όσον αφορά τη δεύτερη αξιολόγηση και τις αποφάσεις που απορρέουν. Πρέπει φυσικά να είμαστε πολύ συνειδητοποιημένοι και να είμαστε συγκρατημένοι όσον αφορά την αισιοδοξία, αλλά σήμερα σε αυτό το πλαίσιο νιώθω πιο αισιόδοξα σε σχέση με χθες και ελπίζω αύριο και για τους δύο η διάθεσή μας να είναι ακόμα πιο αισιόδοξη. Ωστόσο, είμαστε ακόμα μακριά για ένα success story οικονομικό, αλλά λόγω της αποφασιστικότητάς σας και της θέσης ευθύνης και του πραγματισμού που επιδεικνύεται, είμαστε πολύ κοντά, να ολοκληρώσουμε αυτή την απαιτητική διαδικασία. Αυτό ήθελα να πω από την πλευρά μου και απλώς σας ευχαριστώ για τις προσπάθειές σας. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν η εισαγωγική συνάντηση, τέλος πάντων, στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα γίνει συνάντηση τώρα και γύρω σε 11.30 με 12 παρατέταρτο θα υπάρξουν και κοινές δηλώσεις.